έχοντας κερδίσει πολλαπλές μάχες που δόθηκαν από την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη κατασκευής με τις συνθήκες που δημιούργησαν. Διαδοχικά, η πανδημία, οι αυξήσεις στις τιμές των υλικών αλλά και ο καιρός, η εργολαβία για τη νέα μονάδα βιολογικού καθαρισμού της πόλης εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς τέτοιους που υπάρχει η προσδοκία ότι στο τέλος του έτους θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία. Το μεγαλύτερο έργο που υλοποιεί την τελευταία 20ετία, η ΔΕΙΑΗ, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και την ευκαιρία να διαπιστώσει την πρόοδο που έχει συντελεστεί είχαν την Πέμπτη το μεσημέρι ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, Άρη Μπαρτζόκα, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βασίλη Ζωγράφου και υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΙΑΗ. Για ένα έργο που θα αλλάξει συνολικά την εικόνα των εγκαταστάσεων, κυρίως όμως θα αποτελέσει ασπίδα προστασίας για την ποιότητα ζωής των πολιτών, έκανε λόγο ο Άρης Μπαρτζόκας. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα δεχθούν το 40% των λιμάτων της πόλης, ενώ το 60% θα εξακολουθήσει να το δέχεται ο παλαιός βιολογικός, για τον οποίο επίσης έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον 4,5 εκατομμύρια έχουν εξασφαλιστεί για την αναβάθμιση, την ενεργειακή των αντλιοστασίων λιμάτων μέσα στην πόλη. 35 αντλιοστάσια θα μπορεί ο υπεύθυνος να τα βλέπει στο κινητό του τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή. Σε ποια στάθμη βρίσκονται τα λίμματα, αν υπάρχει ανάγκη επέμβασης. Δίπλα από αυτές τις εγκαταστάσεις, στο ανατολικό μέρος, θα γίνουν οι νέες εγκαταστάσεις της ξύρανσης της λιματολάσπης. Τα βήματα που κάνουμε είναι τεράστια πλέον. Πριν από μερικά χρόνια όλος ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε ήταν καλυμμένος από λιματολάσπη, αφού δεν υπήρχε ούτε σύμβαση για την αποκομιδή της. Αυτή μεταφέρθηκε, εναποτίθεται όπως λέει ο νόμος, και εδώ με ταχύτατους ρυθμούς προχωρούν αυτές οι εργασίες και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πριν το τέλος του έτους θα είναι απολύτως έτοιμες, ώστε ξεκινώντας το 24 να είμαστε στη δοκιμαστική λειτουργία. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου εξήρε το έργο που έγινε από τη διοίκηση και το προσωπικό της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για μια οφειλόμενη παροχή του Δήμου και της ΔΕΙΑΗ προς την πόλη και τους δημότες. Πρόκειται για έργα αναβάθμισης του παλιού βιολογικού καθαρισμού και κατασκευής του νέου βιολογικού καθαρισμού σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα τα οποία έχει κάνει η ΔΕΙΑΗ, την επέκταση των 70 χιλιόμετρων δικτύων υπογείων προκειμένου να συνδεθούν οι περιοχές που θα πούμε παρακάτω με τον νέο βιολογικό καθαρισμό. Αντιλήφθηκαν όλοι ότι αυτό ήταν ένα όνειρο για την πόλη, ήταν μια οφειλόμενη παροχή του Δήμου Ενετών προς τους δημότες της πόλης μας. Ήταν ένα όνειρο και προηγουμένων δημοτικών αρχών που εμείς επί των ημερών μας το βάλαμε μπροστά και μέσα στα χρονοδιαγράμματα που προβλέπει σύμβαση το ολοκληρώνουμε το τέλος του έτους. Είναι σημαντικό ότι περιοχές όπως η Αμφιθέα, τα Καρδαμίτσια, η Νέα Ζωή, τα Κάτω Μάρμαρα, η Ολυμπιάδα, το Νεοχωρόπουλο κλπ. Θα συνδεθούν για πρώτη φορά με τον βιολογικό καθαρισμό, θα καταργηθούν οι βόθροι με τους οποίους μέχρι τώρα και κατά παράβαση κάθε κανόνα υγιεινής είχαμε την ατυχία να συνδυόμαστε, και θέλω να πω ότι αξίζουν συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια και έχω πολλά ευχαριστώ να πω πρώτα στη διεύθυνση και στο προσωπικό της ΔΕΙΑΗ για τις άοκλες προσπάθειες που καταβάλουν χρόνια τώρα πάνω σε αυτό το έργο και για την επίβλεψη που κάνουν και φυσικά για το γεγονός ότι θα αναλάβουν τη συντήρηση του έργου μετά από την εκπαίδευσή τους. Ο Δημήτρης Λάιος, επιβλέπων του έργου, τόνισε ότι στην τετραετία που ολοκληρώνεται η ΔΕΙΑΗ ολοκληρώνει σημαντικά έργα για την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, ο εργοταξιάρχης Βασίλης Στάμος τόνισε πως έγινε μεγάλη προσπάθεια για να προχωρήσει το έργο λόγω των δυσκολιών που προκάλεσε κυρίως η πανδημία. Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑΗ, Νίκος Σωτηριάδης, τόνισε πως το συγκεκριμένο έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό και οι υπηρεσίες της επιχείρησης έκαναν μεγάλη προσπάθεια για το τελικό αποτέλεσμα. Με την ολοκλήρωση και του βιολογικού λύνεται ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της πόλης των Ιωαννίνων. Ευελπιστούμε προς το τέλος της χρονιάς θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και θα μπουν σε δοκιμαστική λειτουργία, οπότε από την επόμενη χρονιά θα συνδεθεί και το υπόλοιπο της πόλης και οι γύρω κοινότητες με το δίκτυο ακαθάρτων, ώστε να λυθεί ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουν οι πολίτες και μας πιέζουν, ώστε να μπορέσουν να συνδεθούν με τον βιολογικό καθαρισμό της πόλης.
Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την κατασκευή αυτού του έργου. Λόγω κορονοϊού, λόγω ελλείψεως υλικών, όλα τα υλικά που βλέπετε έρχονται από το εξωτερικό. Θέλουμε 6 με 8 μήνες παραγγελία ώστε να έρθουν, να γίνει η πληρωμή τους και μετά να έρχεται. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κόστος για την εταιρεία, όμως το πήρε πάνω της και βλέπετε ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του έργου. Σε αυτή τη μονάδα που είμαστε εδώ, να φανταστείτε ότι έχουμε ρίξει 5.500 κυβικά μπετά και 1.000 τόνους σίδερο, το οποίο είναι ένα έργο το οποίο, επειδή και εγώ κατάγομαι από τα Γιάννενα, θα το έχουμε για πάρα πολλά χρόνια. Η προσπάθειά μας γίνεται στο τέλος του χρόνου αυτού να το βάλουμε σε δοκιμαστική λειτουργία. Φανταστείτε ότι πριν 30 τόσα χρόνια που ήμουν επιβλέπων στο πρώτο βιολογικό, πάλι είχαμε συνεργασία με τον κύριο Στάμου στα πλαίσια της τότε αναδόχου εταιρείας που ήταν η Τέρνα. Και έτυχε πάλι μετά από 30 τόσα χρόνια να είμαστε πάλι από διαφορετικές θέσεις βέβαια, αλλά στο ίδιο το μετερίζει.